Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκτός του τουριστικού οργανισμού του Τραχείου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου Ενωπιών ΕΜΕΑΣ για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς σαν Τράκη να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε την ΕΜΕΑΣ σαν προορισμό κοινοτουρισμού, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι ενισχύει σημαντικά τον προορισμό και γενικότερα την ποιότητα της προβολής που θέλουμε να υλοποιήσουμε για το Πουτράκι. Είμαστε σίγουροι ότι μετά από την σημερινή μέρα θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε πολλές ακόμα ενέργειες προς αμοιβαίο όφελος, ώστε σε όλα τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα και τα επιστημιστικά του Πουτρακίου να υπάρχουν ετικέτες από την ΕΜΕΑ και παράλληλα να προωθούνται τουρίστες για επισκέψεις σε ηνοπία της ΕΜΕΑΣ και φυσικά στους αρχαιολογικούς χώρους από το Λουτράκι. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον Δήμαρχο του Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Θέλω να καλωσορίσω τον φίλο, τον Δήμαρχο της ΕΜΕΑΣ, τον Κώστα Ταρακή. Δεν γνωρίζομαι τώρα με τον Κώστα, τον φίλο. Γνωρίζομαι κάτι χρόνια, πολλά χρόνια πριν, αρκετές τετραετίες πριν. Θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο των Ενωπιών ΕΜΕΑΣ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θεωρώ ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει μπροστά μπορεί να το κάνει μόνο σε επίπεδο, με επίπεδο συνεργασιών. Θεωρώ ότι σήμερα ξεκινάει μια καινούργια ημέρα για μας και για την ΕΜΕΑ και για την Κρασιάτη και για το Λουτράκι, για το τουριστικό προορισμό. Θεωρώ ότι μπορούμε από εδώ και πέρα να συμβαδίσουμε σε πάρα πολλά πράγματα μαζί, που θα βοηθήσει και εμάς και εσάς. Αυτό θεωρώ ένα πολύ μεγάλο θετικό βήμα που γίνεται σήμερα. Ο καθένας μόνος του νομίζω δεν μπορεί να κάνει καλά πράγματα. Σε συνεργασία και σε ένα δρόμο που θα το βαδίζουμε μαζί μπορούμε να κάνουμε και να υλοποιήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και όλους τους συνοπιούς που βρισκόσαστε απόψε εδώ. Ναι, θα ήθελα και εγώ να σας γνωρίσω με ποιους μιλάω και πιστεύω ότι το Λουτράκι θα γίνει ο νούμερο ένας διαφημιστής του ίνου της ΕΜΕΑΣ. Έτσι πιστεύω εγώ, πιστεύω ότι το έχουν δει οι επαγγελματίες του Δήμου μας με ένα πολύ θετικό μάτι και εδώ είμαστε απόψε να ξεκινήσουμε τις πρώτες συζητήσεις πώς μπορούμε αυτό να το υλοποιήσουμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την Club Hotel Casino Λουτράκι για την πολύ ωραία φιλοξενία. Είναι ιδρυτικό, ενεργό μέλος και σταθερός χορηγός του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου και πρωτοστάτησε μάλιστα σε αυτή τη σύζευση. Στο σημείο αυτό να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλατζή, τον Δήμαρχο ΕΜΕΑΣ. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια, ειδικά τη δική σας του οργανισμού, κάτω από την νέα του Δήμου. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια πραγματικά θα μας δώσει ωφέλειες, θα κάνουμε δημιουργούν συνέργειες σε τέτοιο τρόπο και θα ωφεληθεί και το Λουτράκι και η ΕΜΕΑ. Η ΕΜΕΑ είναι ένας τόπος που έχει τα περισσότερα ενοπλία της Ελλάδας. Είναι η μοναδική χαρακτηρισμένη ζώνη για αυτό το κρασί και το οποίο είναι παγκόσμιο και αυτό το λόγο θα δώσει ένα τόνο παραπάνω σε όλη αυτή την προσπάθεια που είναι κοινή. Διότι αν έχεις ένα προϊόν και το πουλήσεις αυτό το προϊόν, έφυγε ο άνθρωπος από τη στιγμή που πλήρωσε τον πάγκο, έφυγε. Τα λέω πρακτικά διότι η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να λειτουργήσει και μην περιμένουμε από τη δημόσια διοίκηση να μας τα κάνει αυτά. Αυτό απαιτήθη ότι πλέον μας πήγε εκεί που είμαστε. Άρα με ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία μέσα του την έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση την ιδιωτική πρωτοβουλία και γι' αυτό μιλάω έτσι, η ΣΟΝ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει στην ΕΜΕΑ και αυτοί που έχουν επενδύσει και στο Λουτράκι και αυτοί που έχουν επενδύσει σε όλη την Ελλάδα, τι περιμένουν, τέτοιες συνέργειες για να μπορέσουν ο ένας με τον ένα τρόπο και ο άλλος με τον άλλο τρόπο, δηλαδή
η φιλοξενία το να κοιμηθεί κάποιος εδώ στο Hotel Casino του Λουτρακίου, το οποίο ευχαριστούμε και θαυμάζουμε, θα πρέπει να πιει κρασί με άτυπο ή θα πρέπει να πάρει φαγητό από κάπου αλλού, δεν μπορεί να τα προσφέρει ώρα. Έτσι συνδέονται οι επιχειρήσεις, τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και έτσι υπάρχει ανάπτυξη. Είναι το ζητούμενο για την πατρίδα μας σήμερα. Εγώ θέλω να προτείνω στον Δήμαρχο, τον φίλο, τον Γιώργο εδώ, αφού γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, αφού έχουμε κοινούς στόχους, να κάνουμε και μία αδελφοποίηση για να το δέσουμε καλύτερα αυτό το πράγμα και να γίνεται και μία εκδήλωση κάθε χρόνο κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, μήπως αναπτύξουμε όλα αυτά που λέμε, διότι είναι μία και ένα ιδιαίτερο κάλος, το οποίο θα σας πω, δεν είναι μόνο προορισμός για το κρασί, είναι και προορισμός αρχαιολογικός, που φέτος γίνεται και η έκτη νεμεάδα, 10, 11 και 12 Ιουνίου, το ξέρετε και νομίζω ότι και εκεί θα παρευρεθούμε όλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ τοποθετήθηκα μέσα στη συνέλευση, ό,τι είχα να πω το είπα εκεί. Τώρα θα συστήσω τους συναδέλφους. Λοιπόν, Γιώργο, ο κύριος Γιαννίκος από το ομώνυμο κτήμα, ο κύριος Μπίτζιος, ο Ηλίας από το ομώνυμο κτήμα, η κυρία Ράπτη, η Ελένη, το ομώνυμο κτήμα, ο κύριος Χάλιας, εκπροσωπεί το Ηνωπείο Σκούρα, ο κύριος Τάσος Ξίδης από το κτήμα Αναγέννησης, ο κύριος Ανδρέας Ζάβος από το κτήμα Ζαφύρι, ο κύριος Μπαραφάκας από το ομώνυμο κτήμα, ο κύριος Νικολάου, ο Δημήτρης ο Νικολάου από το ομώνυμο κτήμα, ο κύριος Παπαντώνης από το Ηνωπείο Παπαντώνη, ο κύριος Παλιβός, ο Γιώργος από το ομώνυμο κτήμα Παλιβού, ο κύριος Ρεπάνης από το Ηνωπείο Ρεπάνη, η Αναστασία Λαφιώτη από το ομώνυμο Ηνωπείο Λαφιώτη, ο κύριος Βασιλείου, γιατί κάτσε πίσω Γιώργο, ο κύριος Βασιλείου από το ομώνυμο κτήμα και ο κύριος Λαντίδης από το Ηνωπείο Λαντίδη. Αυτοί είμαστε λοιπόν σήμερα. Μπορείτε λοιπόν να έρθετε σε επαφή μαζί τους, να μιλήσετε, να ανταλλάξετε απόψεις και να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, να προωθήσουμε λίγο τα προϊόντα.